ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, καταρχήν. Ήθελα να φέρω έτσι μια άλλη οπτική. Ξεκινώντας και ως έμπνευσή μας, θα σας παρουσιάσω ένα έργο στο οποίο εργαζόμαστε τώρα. Έμπνευσή του όμως ήταν ένα προηγούμενο ευρωπαϊκό έργο, το Chess, καμία σχέση με σκάκι, ακρονίμιο είναι, στο οποίο ήταν και το Μουσείο Ακρόπολης ως εταίρος. Και στο Chess από το 2011 ως το 2014, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε αφηγηματικές εμπειρίες επίσκεψης του μουσείου για τους επισκέπτες του Μουσείου Ακρόπολης και του άλλου μουσείου που ήταν εταίρος στην Γαλλία, το Cité de l'Espace, εντελώς διαφορετικό μουσείο, μέσω κινητών συσκευών. Οπότε ήταν κάτι σαν περιήγηση του μουσείου, μόνο που αντί να είναι αντικειμενοκεντρική, όπως είναι οι ξεναγοί τους οποίους γνωρίζουμε, προσπαθήσαμε να την κάνουμε αφήγηματοκεντρική. Οπότε δημιουργήσαμε διάφορες ιστορίες για διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, επισκεπτών, περσόνες ονομάζεται και στην βιβλιογραφία, της αλληλεπίδρασης της ανθρώπου υπολογιστή και άλλων τομέων. Για παράδειγμα, μία από αυτές τις ιστορίες που απευθυνόταν κυρίως σε παιδιά, αλλά και ανθρώπους που τους αρέσει πιο πολύ η δράση και η αλληλεπίδραση, ήταν η ιστορία του Θησέα, ο οποίος βρίσκεται, μια φανταστική ιστορία, όχι πραγματική, βρίσκεται στο λαβύρινθο, έχει μόλις σκοτώσει τον Μινόταυρο και στην έξοδο, κατά την έξοδό του προσπαθεί, συνδέεται με τον επισκέπτη που είναι στο Μουσείο της Ακρόπολης και λέει στον επισκέπτη, βοήθησέ με, δώσε μου διάφορες δυνάμεις για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τους στρατιώτες του βασιλιά Μίνωα όταν βγω από το λαβύρινθο. Οπότε ο επισκέπτης περιηγείται στο Μουσείο της Ακρόπολης και βλέπει διάφορα εκθέματα, όπως είναι εδώ ο Ηρακλής που παλεύει με τον Τρίτονα και προσπαθεί να δει εάν του κάνουν αυτά τα εκθέματα, ώστε να τα στείλει στον Θησέα και να τον βοηθήσει έτσι να πάρει δυνάμεις για να βγει από το λαβύρινθο και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους στρατιώτες. Μία πιο παιγνιώδη αλληλεπίδραση, η οποία δυστυχώς ούτε ο ήχος δουλεύει, αλλά ας το πατήσω να δω μήπως και έφτιαξε. Αλλά μπορείτε να το δείτε έξω μετά, εάν σας ενδιαφέρει, για το πώς γίνεται η περιγραφή αυτού του εκθέματος, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδέεται στην κεντρική μας ιστορία, στο σενάριο που είναι το να βοηθήσουμε και στο στόχο που είναι το να βοηθήσουμε το Θησέα σε αυτό που χρειάζεται. Μια άλλη ιστορία, εντελώς διαφορετική, την αφηγείται ένας χαρακτήρας, μια Αθηναία, η Μελισσό, η οποία ενδεχομένως να ήταν, έζησε μετά την καταστροφή ή κατά τη διάρκεια της περσικής καταστροφής στην Αθήνα και στο τέλος της ιστορίας οι επισκέπτες βλέπουν ένα από τα αντικείμενα που εναπόθεσε στην Ακρόπολη για την Αθηνά και μπορούν να δουν αυτό το αντικείμενο που έχει στο κάτω μέρος, το βλέπετε κάτω δεξιά, χαραγμένο το όνομα Μελισσό. Οπότε καταλαβαίνουν ότι ο χαρακτήρας που τους μιλούσε τόση ώρα υπήρξε κάποτε, ήταν πραγματικά μια Αθηναία που έζησε τότε και έτσι υπάρχει μια άλλη σύνδεση με τα αντικείμενα. Έγινε αξιολόγηση, πολλαπλές αξιολογήσεις μέσα στο χώρο του μουσείου και από αυτές τις αξιολογήσεις το ερώτημά μας ήταν τι είναι αυτό τελικά που κάνει μια εμπειρία ενδιαφέρουσα ή σημαντική για τους επισκέπτες. Τι μάθαμε λοιπόν από το Chess. Μάθαμε ότι η αφηγηματική δομή και αυτή η πιο βιωματική μέσα από την αφήγηση επίσκεψη στο μουσείο, ειδικά κάποια στοιχεία όπως είναι το χιούμορ, όπως είναι οι συνδέσεις με την σημερινή εποχή και την καθημερινότητά μας, όπως είναι η περιέργεια, το να δείχνουμε κάτι το οποίο δεν το περιμένει ο επισκέπτης, όπως είναι αυτό το αντικείμενο της
Αθηνάς που της άφησε η Μελισσό στο βράχο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους επισκέπτες. Επίσης, η αλληλεπίδραση ήταν σημαντική, αλλά και κάποια άλλα στοιχεία, όπως είναι η επαυξημένη πραγματικότητα, γιατί είχαμε κάποιες τέτοιες εφαρμογές, η κοινωνική διάσταση, το να μοιράζεσαι αυτήν την ξενάγηση, αν θέλετε, ή τέλος πάντων την επίσκεψη, με όποιον έχεις πάει στο μουσείο ή και ανθρώπους που δεν γνωρίζεις σε κάποιες περιπτώσεις. Και επίσης η σύνδεση της πραγματικότητας του φυσικού κόσμου με τον ψηφιακό κόσμο. Οπότε, παίρνοντας αυτά τα στοιχεία, εμπνευστήκαμε και ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιους αρχαιολογικούς χώρους και συλλογές πιο κοντά στους επισκέπτες, να τους φέρνουμε πιο κοντά, να προσπαθήσουμε να τους συνδέσουμε, να καταλάβουν και να υπάρχει μια εμπλοκή, αν θέλετε, πιο συναισθηματική με αυτούς και με τις συλλογές αυτές. Και έτσι προτείναμε και ξεκίνησε τον Νοέμβριο που μας πέρασε ένα έργο που το ονομάζουμε Emotive. Μιλάμε για μια emotive storytelling. Στην ουσία αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μιλάμε δηλαδή για μια πιο συναισθηματική, αφηγηματική επίσκεψη σε έναν αρχαιολογικό χώρο. Και δεν ξέρω, εγώ το κάνω αυτό. Και αυτό το έργο είναι επίσης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020 και απευθύνεται κυρίως, απευθύνεται προφανώς στους επισκέπτες, το τελικό αποτέλεσμα απευθύνεται στους επισκέπτες, αλλά τα εργαλεία τα οποία αναπτύσσουμε στα πλαίσια του έργου απευθύνονται στην πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία. Σε μουσιολόγους, σε ανθρώπους των μουσείων, σε αρχαιολόγους, αλλά και σε πληροφορικούς, σε δημιουργούς ψηφιακών εμπειριών και λοιπά, και σε εταιρείες παιχνιδιών και τέτοια. Και άλλες αντίστοιχες. Έχουμε δύο αρχαιολογικούς χώρους στους οποίους θα εφαρμοστούν οι πιλότοι. Ο ένας είναι και οι δύο UNESCO World Heritage Sites, είναι στην λίστα της UNESCO. Ο ένας είναι ο νεολιθικός οικισμός του Çatal Hayuk στην Τουρκία. Όπως βλέπετε εδώ, ένας επισκέπτης, οι επισκέπτες λίγα πράγματα μπορούν να καταλάβουν από αυτά που βλέπουν στον αρχαιολογικό χώρο. Και εντελώς διαφορετική εποχή, αλλά αντίστοιχο πρόβλημα, έχει και το τείχος του Αντωνίνου, το ρωμαϊκό τείχος στην Σκωτία, στη σημερινή Σκωτία, διατρέχει από ανατολικά προς τα δυτικά την Σκωτία και ήταν το βορειότερο σύνορο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και σώζονται πολύ λίγα πράγματα, σε κάποια σημεία περισσότερα, σε άλλα λιγότερα, αλλά το μουσείο, το Hunterian Μουσείο στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης έχει κάποια τμήματα του τείχους, τα οποία μπορεί να δει ο επισκέπτης εκεί ή μπορεί ή και να επισκεφθεί και τμήματα του τείχους στο σημείο που βρίσκεται, έξω δηλαδή. Όχι στην Γλασκόβη, αλλά λίγο πιο μακριά ή αρκετά πιο μακριά. Οπότε είναι δύο αρχαιολογικοί χώροι με παρόμοιο όμως πρόβλημα. Ο επισκέπτης που πάει εκεί δεν μπορεί να καταλάβει πολλά από αυτά που βλέπει. Και ακόμα και αν με κάποιο πληροφοριακό υλικό πιο παραδοσιακό καταλάβει ποια είναι η λειτουργία, πώς λειτουργούσαν, πώς ήταν τα σπίτια στο Çatal Hayuk, πού ζούσαν οι Ρωμαίοι, στρατιώτες κλπ. Στο τείχος, κατέρωθεν του τείχους κλπ. Πάλι δεν έχει κάποια σύνδεση με αυτό που βλέπει. Οπότε αυτό το πρόβλημα προσπαθούμε να ερευνήσουμε. Φτιάξαμε και εδώ περσόνες, δηλαδή επισκέπτες ή τυπικούς επισκέπτες, όχι πραγματικούς, αλλά που βασίζονται σε πραγματικούς επισκέπτες. Και βαλθήκαμε με μια διαδικασία συνεργατικού σχεδιασμού με ομάδες διεπιστημονικές να σχεδιάσουμε διάφορες εμπειρίες, τις οποίες θα αξιολογήσουμε. Όπως καταλάβατε, ξεκίνησαμε πριν από 6 μήνες, οπότε ακόμα είμαστε στην αρχή του τριατούς αυτού έργου. Αλλά
θα προσπαθήσουμε με αυτές τις εμπειρίες να αξιολογήσουμε το κατά πόσον οι επισκέπτες μας έχουν μια συναισθηματική εμπλοκή και φεύγουν από το χώρο ή από την εμπειρία του χώρου σε ψηφιακή μορφή, γιατί δεν μπορούν όλοι να πάνε στην Τουρκία ή στη Σκωτία. Οπότε υπάρχει και ένας ψηφιακός χώρος που σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε για να μπορούν οι επισκέπτες να παίρνουν την αίσθηση του πραγματικού χώρου και να φεύγουν από εκεί με μια μεγαλύτερη κατανόηση και κυρίως με μια βιωματική εμπειρία η οποία τους αφορά και να καταλάβουν γιατί τους αφορά. Εδώ βλέπετε εικόνες από το πρώτο εργαστήριο σχεδιασμού που κάναμε αυτών των εμπειριών, όπου χρησιμοποιήσαμε και μια τεχνική που λέγεται body storming. Brainstorming, καταιγισμό ιδεών, όλοι το ξέρουμε. Body storming είναι μια πιο βιωματική εκδοχή του brainstorming, όπου μέσα στον ίδιο το χώρο, εδώ είναι μέσα στο Hunterian Museum, προσπαθούμε να προσομοιώσουμε την εμπειρία του επισκέπτη που μόλις έχουμε σχεδιάσει στο χαρτί. Μήπως αναγνωρίζετε κάποια. Θεωρώντας ότι όταν οι σχεδιαστές το διασκεδάζουν τόσο πολύ, ίσως να μπορούν να εμφυσίσουν και τα αντίστοιχα συναισθήματα και στους επισκέπτες. Κάναμε επίσης ένα πρώτο πιλότο τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, στην αρχαία αγορά Αθηνών. Γιατί και η Τουρκία και η Σκωτία είναι λίγο μακριά και εφόσον είμαστε εταίροι το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά στην προκειμένη περίπτωση εδώ στην Ελλάδα, είπαμε να δοκιμάσουμε και σε έναν αρχαιολογικό χώρο δικό μας. Και εδώ ξεκινήσαμε με δύο ιστορίες, οι οποίες η μία αφορά το θάνατο και τη ζωή, η άλλη αφορά τον πόλεμο. Και επειδή και αυτά τα δύο-τρία θέματα είναι πολύ έντονα συναισθηματικά και όλοι οι άνθρωποι έχουν μια σύνδεση με αυτά, είπαμε να τα δοκιμάσουμε. Δεν είναι εύκολα θέματα, προφανώς. Οπότε φτιάξαμε μια ιστορία με δύο χαρακτήρες. Η ομπρέλα λέγεται «Χίλιες και μία». Φτιάξαμε δύο ιστορίες, μάλλον, από τις «Χίλιες και μία» που ίσως προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε στα τρία αυτά χρόνια, αν μπορέσουμε. «Χίλιες και μία ιστορίες στην αρχαία αγορά». Οι δύο μας χαρακτήρες είναι ένας Αμερικάνος αρχαιολόγος από την Αμερικάνικη Αρχαιολογική Σχολή που κάνει και την ανασκαφή της αρχαίας αγοράς από το 1930 περίπου, και μία Ελληνίδα κοπέλα η οποία τυχαίνει να βρίσκεται εκεί στο χώρο. Εκτυλίσσεται το 1930 η ιστορία και γνωρίζονται και κάθε βράδυ υπάρχει έτσι ένα ρομάντζο εκεί, ή τέλος πάντων προσπαθούμε να μην το κάνουμε πάρα πολύ έτσι, να μην φαίνεται πολύ, αλλά ο επισκέπτης μπορεί να το θεωρήσει ως τέτοιο. Και κάθε βράδυ συναντιόνται στην αρχαία αγορά και μοιράζονται ιστορίες για την αρχαία αγορά. Εξού και ο τίτλος «Χίλιες και μία ιστορίες». Μία από αυτές αφορά ένα τάφο που έχει βρεθεί στην αρχαία αγορά, ο οποίος ήταν ένα μυστήριο για πολλά χρόνια για τους αρχαιολόγους, μέχρι το 2004, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι. Η ιστορία αφορά την γυναίκα η οποία τελικά βρέθηκε ότι θαυόταν εκεί, είχε ταφεί εκεί. Οπότε είναι μια ιστορία και πάλι με χαρακτήρες οι οποίοι μάλλον με βάση και τις ερμηνείες των αρχαιολόγων ζούσαν τότε. Και υπάρχει και μια μορφή διάδρασης όπου ο επισκέπτης κάνει κάποιες επιλογές, όχι κάτι το σπουδαίο, αλλά υπάρχει μια ψευδαίσθηση αλληλεπίδρασης έτσι, με το περιεχόμενο και επιλογής διαφόρων διαδρομών. Και η άλλη ιστορία με τον πόλεμο έχει διάφορους χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί που αναγκάζεται να πολεμήσει, οπότε ζούμε λίγο τους φόβους του και τις ανησυχίες του μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έγινε και εδώ μια μικρή αξιολόγηση με επισκέπτες. Μέσα σε 2-3 εβδομάδες φτιάχτηκε αυτή η ιστορία, οπότε, αυτές οι ιστορίες, οπότε ακόμα δουλεύουμε μια καλύτερες εκδοχές αυτών των ιστοριών σε διάφορες κατευθύνσεις.
Και μία από αυτές και η πιο σημαντική που μας ενδιαφέρει είναι αυτή η κατεύθυνση της συναισθηματικής εμπλοκής και θέλουμε να αξιολογήσουμε εάν αυτό δίνει, προσδίδει στην εμπειρία κάτι το οποίο ενδιαφέρει τους επισκέπτες και τους κάνει να ταυτίζονται με τους χαρακτήρες και με το χώρο και τη συλλογή την οποία επισκέπτονται. Θα υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες τις οποίες μέσα στα πλαίσια αυτού του έργου θέλουμε να ερευνήσουμε και οπτικοποιήσεις σε τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, επαυξημένη πραγματικότητα κλπ. Αλλά το κέντρο, ο πυρήνας, είναι αυτή η συναισθηματική, αφηγηματική εμπειρία ενός χώρου ή μιας πολιτιστικής συλλογής, καθώς και η κοινωνική εμπειρία, η κοινωνική διάσταση, το ότι θα κάνουμε κάτι μαζί με τον όποιον έχουμε πάει μαζί σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο ή όποιους συναντάμε ή γνωρίζουμε σε αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους, είτε στο φυσικό χώρο ή και σε έναν υβριδικό χώρο που συνδέει τον φυσικό και τον εικονικό χώρο. Επίσης, απλώς να πω αυτό για να κλείσω, ότι δοκιμάζουμε και κάποια άλλα έτσι πρωτότυπα ή πολύ σύγχρονα εργαλεία που τώρα είναι πολύ της μόδας, όπως είναι τα chatbots. Οπότε έχουμε φτιάξει και εδώ ένα πιλότο που σε αυτή τη φάση υπάρχει έτσι μια συζήτηση μεταξύ του επισκέπτη μέσω κειμένου έτσι, και του ρομπότ. Ρομπότ είναι ο ειδικός, ο αρχαιολόγος, ο επιμελητής κλπ. Μιας συλλογής. Εδώ είχαμε για το Τσατάλ Χουγιούκ μια συζήτηση και πάλι για το θάνατο και τις ταφές, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και ιδιαίτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση του νεολιθικού αυτού οικισμού. Οπότε και αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε περισσότερο, ώστε να γίνει πιο αφηγηματικό και να μην απλώς απαντήσει σε ερωτήσεις ενός επισκέπτη προς έναν ειδικό. Αυτά είχα να πω. Έχουμε τον πιλότο αυτό της αρχαίας αγοράς, μπορείτε να τον δείτε έξω. Μπορείτε να συνδεθείτε με το έργο μέσω Facebook, Twitter και το newsletter μας για να δείτε πώς τα πάμε. Ευχαριστώ πολύ.